Η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σαμσού πραγματοποιήθηκε χθε Κυριακή 14 Δεκέμβρη το πρωί στι εγκαταστάσει του συνεταιρισμού στην Κατερίνη στην αίθουσα συνελεύσεών του. Στη συνέλευση παραβρέθηκαν και οι πρόεδροι των ομάδων καπνού λόφου μιλιά Βαγγέλη Γιανότα και Ορεινών Πιερίων Νίκο Δάγκα, καθώ και μεγάλο αριθμό των μελών του. Ο πρόεδρο του συνεταιρισμού, Πασχάλη Κατσάρα, αναφέρθηκε στην πολιτική των εταιριών για το προϊόν, καθώ και στο θέμα μείωση τη τιμή του. Οι εταιρείε ζητούν τη μείωση τη παραγόμενη ποσότητα των καπνών στην πιερία στου 9.000 τόνου, επεσήμανε, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα του κόστου, τη στήριξη βιβλίων που κρατούν οι αγρότε και στο ΦΠΑ. Ενημέρωσε για τη μείωση που έχουν οι αγρότε από το θέμα τη μείωση τη ενιαία ενίσχυσή του. Για το ΔΕΠΑ και το Χατζηγάκι, ο κ. Κατσάρα επεσήμανε τι συνέπειε που θα έχει αυτό στον αγροτικό κόσμο έδωσε έμφαση στο θέμα της αυστηρότητας που υπάρχει στην καταγραφή των αγροτεμαχίων και τους υφιστάμενους ελέγχους. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη νέα δραστηριότητα που ξεκίνησε φέτος ο συνεταιρισμό και αφορά τη διαχείριση του ΩΣΔΕ μαζί με τους συνεταιρισμού λόφου μιλιά ορεινών πιερίων και στο εξή και του ΑΣ Ο γεωπόνο του συνεταιρισμού αναφέρθηκε στο θέμα τη πολλαπλού συμμόρφωση, ενημερώνοντα του αγρότε για το τι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα από εδώ και πέρα ενώ ο λογιστή του συνεταιρισμού αναφέρθηκε στο θέμα του ισολογισμού για το 2013 τον οποίον διαψηφοφορία ενέκριναν τα παρεμβρισκόμενα μέλη. Επίσης, εξελέγησαν δύο αντιπρόσωποι για τη Γενική Συνέλευση της Πασιγές, ενώ ορίστηκαν δύο ελεγκτές για την οικονομική χρήση του 2014. Επειδή πρόσφατα ο νέο κοινοτικό επίτροπο Γεωργία Φιλ Χόγκαν συναντήθηκε με τον Έλληνα Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Γιώργο Καρασμάνη, αναφορικά με το μείζον θέμα αποζημιώσεων στου ροδακινοπαραγωγού μα, θέλω να πιστεύω ότι το θέμα δεν θα μείνει μόνο στη δημιουργία εντυπώσεων για να ηρεμήσουν οι χιλιάδε ροδακινοπαραγωγοί τη Πέλα, τη Συμμαθία, τη Πιερία και τη Λάρισα που υπέστησαν το φετινό στραπάτσο εξαιτία του ρωσικού εμπάργου αλλά θα υπάρξει επαρκή οικονομική κάλυψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κυρίω να πούν οι φίλοι μα οι Ευρωπαίοι για το τι θα γίνει στο μέλλον, την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ω έχει. Ελπίζω και πιστεύω να μην αντιμετωπίσουμε ω μια χώρα του φτωχού Νότου τη Ευρώπη, λαμβάνοντα κάποια ψυχία, αν και έτσι μα έχουν συνηθίσει οι φίλοι μα και οι αδερφοί μα Ευρωπαίοι, και δυστυχώ δεν διαφαίνεται να αλλάζουν ρότα και γι' αυτό το θέμα η Ιαπωνία είναι ο πέμπτο σημαντικότερο εισαγωγέα Ευρωπαϊκών Ήνων, έχοντα εισάγει περί το 1,4 εκατομμύρια εκατόλυτρα το 2013. Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ασιατική αγορά για του Ευρωπαίους παραγωγού μετά την Κίνα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τη ελληνική πρεσβεία στο Τόκιο, οι ελληνικέ εξαγωγέ ίνου παρουσιάζουν φθήνου απορίακια. και ανήλθαν το 2013 σε 159.928 ευρώ, μειωμένε σε σχέση με το 2012 που ήταν 201.204 ευρώ. Όσον αφορά του Ευρωπαίου εξαγωγή ίνου στην Ιαπωνία, η Γαλλία παραμένει κορυφαία εξαγωγική χώρα τόσο με βάση την ποικιλία όσο και την ποσότητα ακολουθούμενη από την Ιταλία, ενώ στην τρίτη θέση έρχεται η Ισπανία. Η Γαλλία εξήγαγε 504.100 λίτρα ίνου στην Ιαπωνία το 2011, ελέγχοντας το 35% της συνολικής αγοράς. Η Ιταλία εξήγαγε 282.100 λίτρα το ίδιο έτος και η Ισπανία 158.000 είναι ωστόσο σαφέ πω η κυριαρχία των παλιών χωρών Ινου απειλείται από την αυξανόμενη δημοτικότητα των νέων χωρών όπω είναι οι ΗΠΑ και η Αυστραλία. Τη λήψη πρωτοβουλειών από την πλευρά της Πολιτείας για την καταγραφή και τη διατήρηση των τόπιων ποικιλειών στη χώρα μας ζητάει η διοίκηση της Πένα, κρούοντας παράλληλα τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς όπως επισημαίνει σε περίπτωση εξαφάνισής τους, θα εξαφανιστεί και η ζωή. Σύμφωνα με την Πένα, μια τοπική ποικιλία αποτελεί ένα δυναμικό πληθυσμό ενός καλλιεργούμενου φυτικού είδους, ο οποίο έχει ιστορική προέλευση, ευδιάκριτη ταυτότητα και στερείται επίσημη γενετική βελτίωση καθώς συχνά ποικίλει γενετικά, προσαρμόζεται τοπικά και σχετίζεται με τα παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας. Η αξία των τοπικών ποικιλειών σήμερα είναι πολύ σημαντική. Είναι κατάλληλε για γεωργία χαμηλών εισρώων. Έχει ευρεία γενετική αντοχή σε βιωτικές και αβιωτικές καταπονήσεις. Έχει υψηλή ποιότητα, συνδέεται με την παράδοση και την επώνυμη μεταποίηση. Έχει ευρύτερη γενετική παραλλακτικότητα για προστασία της ενώ διευρύνουν το δικαίωμα επιλογή του καταναλωτή. Δυστυχώ όμω, ενώ χρειάζονται αιώνε για να εξελιχθούν οι τοπικέ ποικιλίε φυτών, σε λίγε μόνο δεκαετίε σε ολόκληρη την Ελλάδα εξαφανίζονται με ιδιαίτερα ανησυχητικού ρυθμού. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα σε λίγε μόνο δεκαετίε από τι 200 ποικιλίε σταριού που καλλιεργούνταν έχουν μείνει μόνο 20, δηλαδή μειώθηκαν κατά 90%. Επίσης πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι μόνο το 2 με 3% των πικιλιών λαχανικών που υπήρχαν πριν 50 χρόνια στην Ελλάδα έχει διασωθεί υποκαλλιέργεια μια μέχρι τις μέρες μας